Χιλιάδες ηθαγενείς στη μικρή κοινότητα Max Vassis της Αλμπέρτα στον Καναδά περιμένουν να ακούσουν μία συγγνώμη από τον Πάπα Φραγκίσκο για τις δεκαετίες κακοποίησης και πολιτιστικής καταστολής που υπέστησαν σε καθολικά σχολεία σε όλο τον Καναδά. Ο χώρος που επελέγει είναι το σημείο όπου στο παρελθόν βρισκόταν το σχολείο Ερμηνευσκήν. Η συγγνώμη έχει ξαναϋποθεί στο παρελθόν, αλλά έχει σημασία ότι θα την πει αυτοπροσώπως. Πιστεύω ότι θα με κάνει να έρθω πιο κοντά στη θρησκεία μας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά με την τελετή και ο κόσμος να λάβει τη χάρη του Πάπα που έρχεται εδώ και μόνο από την παρουσία του στην περιοχή. Αυτό θα είναι σημαντικό για τον κόσμο. Ο Πάπας θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του πρώην σχολείου και του κοντινού νεκροταφείου πριν μιλήσει σε ανοιχτή εκδήλωση. Οι ηθαγενείς μαθητές των κρατικών και υπό τον έλεγχο της Καθολικής Εκκλησίας σχολείων υπέστησαν έτη σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης και πολλοί έχασαν τη ζωή τους μαθητεύοντας στα κολαστήρια των καθολικών. Περίπου 150.000 παιδιά ηθαγενών αναγκάστηκαν να φοιτήσουν σε τέτοια σχολεία με στόχο να αφομοιωθούν από τους χριστιανούς απίκους.